Πάλι. αυτό το θέμα με τους αερόσακους δακάτα και η μητέρα του αδικοχαμένου Κυριάκου που όλοι θυμόμαστε πως ήταν αυτός ο νεαρός ο οποίος α, έχασε τη ζωή του από αυτούς τους προβληματικούς αερόσακους έχει προβεί σε μια συγκλονιστική δήλωση η συνάδελφος η Ιουλέτια Μιχαήλ είναι εδώ για να μας μεταφέρει το τι ακριβώς συνέβη Πράγματι Στέλλα όλοι οι βουλευτές άκουσαν με συγκλονισμό τη μαρτυρία της μητέρας της κυρίας Μαρίας Λουί του 24χρονου αδικοχαμένου Κυριακού Όξινου, ο οποίος έχασε τη ζωή του πριν ακριβώς από 1,5 χρόνο. Ε, η κυρία Λουή ουσιαστικά μίλησε για το δυστύχημα του γιού της και το πόρισμα της αστυνομίας και του ιατροδικαστή, τα το οποία ε, Όπω είπε και η ίδια, κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι ο θάνατο του προήλθε από τον προβληματικό αερόσακο Μάρκα Τακάτα. Να πούμε επίση ότι αναφέρθηκε και στον αγώνα, τον οποίο επιδόθηκε από τότε η μητέρα του Κυριάκου, για ενημέρωση ουσιαστικά ε, του κοινού για τον κίνδυνο που διατρέχουν από του προβληματικού αερόσακου. Αναφέρθηκε μάλιστα και στα, και στα υπόλοιπα δύο περιστατικά που έχουν σημειωθεί. Από τους προβληματικούς αερόσακους μίλησε και το περιστατικό του 2018 και μας είπε, χαρακτηρισ... και είπε χαρακτηριστικά στέλνα ενώπιον της Βουλής ότι έχει υποβληθεί εκτοτέ σε 30 χειρουργία ως ο συγκεκριμένος άνθρωπος ο οποίος είχε τραυματιστεί από τον αερόσακο και ακόμα δεν μπορεί να μιλήσει και είχαμε και το πρόσφατο περιστατικό mm. ε, τη Χριστίνας Γιοργαλή, Όπω είχε πει και ο εκπρόσωπο τύπου, ε, ενδέχεται ο θάνατο να προλήφθη από τον προβληματικό αερόσακο Κάτα. Να πούμε επίσης ότι είπε η μητέρα ότι αναγνώριζε η ίδια εκ των προτέρων ότι ο γιος της ενδεχομένω να, ήταν, να ήξερε ότι υπήρχε αυτό το πρόβλημα, ίσως και να ήταν ακόμη στη ζωή. Η Στέλλα, αντιλαμβάνομαι. Να, βέβαια, ναι. Ιουλιέτσα, τώρα ε, και, ε, και την άκουγα κιόλα πριν λίγες μέρες που μιλούσε στο κρατικό ραδιόφωνο, στο πρωινό δρομολόγιο και είπε το εξή συγκλονιστικό αυτή η κυρία. Ε, ότι ακόμα και στο δεύτερο της παιδί, το αυτοκίνητό του είχε αυτό τον προβληματικό αερόσακο και ότι η ίδια επέμενε να πάει να εξετάσει το παιδί της το αυτοκίνητό του εάν έχει αυτό τον προβληματικό αερόσακο και είχε και το όχημα του δεύτερου της α, παιδιού. Mm -hmm. ε, είναι ένας αγώνας χωρίς τέλος και πραγματικά είναι κρίμα και αδικό. Εύχομαι πραγματικά να βρεθεί μια λύση με αυτούς τους προβληματικούς αρρώσακους. Είναι ένα πολύ σύνθετο θέμα, κυρίως για τα οχήματα τα οποία έχουν α, μεταποληθεί από ιδιώτε σε ιδιώτε. Έτσι mm -hmm. Το έχουμε συζητήσει πάρα πολλέ φορέ. Σε ευχαριστώ πολύ, συνάδελφε. Πάμε να ακούσουμε τη μητέρα του Κυριακού. Σήμερα mm -hmm. είμαι εδώ, διότι εγώ έχει περίπου ένα χρόνο που φωνάζω στις εκπομπές για να ληφθούν μέτρα ε, και λύσει ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος των πολιτών από τέτοιο σοβαρό ε, θέμα κινδύνου ζωή και θανάτου και είναι και επιβεβαιωμένο αφού είναι το τρίτο περιστατικό που έχουμε στην Κύπρο. Το 2018 υπήρξε περιστατικό με αερόσακου στα κάτω και το μωρό το οποίο είχε έναν επανόρθωτο ζημιά τραυματισμού, είναι χωρί στόμα και πάει για την 30η -30, επέμβαση. Ε, το 2023 έχουμε το θέμα του κυριάκου μα, του δικού μα κυριάκου, που μετά από έκρηξη των φωνικών αεροσκοντακάτα το μωρό πέθανε έχασε τη ζωή. Σήμερα, το 2024 και μετά από ένα χρόνο που βγήκαμε στι εκπομπέ και στι 17 Δεκάτου εγνώριζα 2023, εγνώριζα προσωπικά ότι το θέμα ανετέθηκε και στη Βουλή. Ε, συζητούμε την πιθανότητα να θρυνούμε την Στυλιανή Γιώργαλή από τον ίδιο λόγο που έχασαμε και τον Κυριάκο. Πολύ κρίμα. Λοιπόν, Υπουργό